τόσα τα κρούσματα στη χώρα μας. Μειώνονται συνεχώς οι εξετάσεις, οι εργαστηριακές για κορονοϊό. Μόνο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοξίας κάνει 5.500 δείγματα λιγότερα την ημέρα. Χθες έκανε 400, προχθές 400 και πριν από μία εβδομάδα έκανε πάνω από 6.000 ημερησίως. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο μεγάλη η διασπορά από αυτή που ανακοινώνει την ημερησίως από τον ΕΟΔΗ. Τον Μάρτιο μας χειροκροτούσαν όλος ο πολιτικός κόσμος και η κυβέρνηση. Τώρα μας έχουν στοφτήσει. Το έκτακτο προσωπικό μέχρι τον Μάρτιο απολύονται 10.000. Τα νοσοκομεία, αν δεν παραταθούν οι συμβάσεις, αν δεν μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, θα καταρρεύσουν. Δεν μας εντάσσουν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Ακόμη έχουν φτιάξει μια επιτροπή. Γνωρίζουμε όμως στη χώρα μας ότι όταν φτιάχνουμε μια επιτροπή είναι για να παραπέμψουμε ένα θέμα στις καλέντες. Ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικού προσωπικού, καρκινοβατή. Η κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει το νοσηλευτικό προσωπικό, δεν τα κατάφερε. Δεν προωθεί όμως τώρα την ενότητα. Καλούμε την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία, να προσλάβει προσωπικό, γιατί διαφορετικά ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε κάνει μία έρευνα.